κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωσή μας. Παρευρίσκω Καρχιμάκης Μιχάλης, πρώην Υπουργός Γεωργίας από το Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Από την Πανεπιστημιακή Συνομοσπονδία Ελλάδος, πρόεδρος Γιώργος Δώσης, αντιπρόεδρος Α, Κωνής Κώστας, αντιπρόεδρος Β, Ζικόπουλος Κώστας, έφορος πολιτισμού Μάτσιας Κώστας, έφορος πνευματικού Ζαρτζούλης Χριστόφορος, μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σιαμέτη Ελευθερία, Καραγιώδου Μέρη, Τζάκου Μαρίνα και ο κύριος Κώστας Μπατσής. Παρευρίσκονται επίσης Χριστάκος Ηλίας, πρόεδρος Υπηρετών Γαλατσίου, Κωνσταντής Γιώργος, πρόεδρος Υπηρετών Αργυρούπολης, Οικονόμου Κώστας, πρόεδρος Υπηρετών Παιανίας, Τσατσούλης Σοκράτης, πρόεδρος Αδελφότητας Αθαμανιωτών Άρτας, Γόνη Μαρίκα, Γενικός Γραμματέας Υπηρετών Ηλίου, Λανάρας Χρήστος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Μερκιωτών, Λαναράς, Ντρούκα Ζωή, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τουρκάνας, Μάνθος Καριώτης, συγγραφέας, Κωνσταντίνος Τσουμάκας, καθηγητής παιδιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Θα σας παρακαλούσαμε θερμά να επανεργοποιήσετε τα κινητά σας τηλέφωνα και να έχει ησυχία για να ακούγεται η παράσταση. Ευχαριστούμε. Και θα σας καλείτε στο βήμα ο πρόεδρος της Πανεπιστημιακής Ομοσπονδίας. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, συμπατριώτησες και συμπατριώτες, φίλες και φίλοι, εκπρόσωποι πολιτιστικών οργανώσεων και άλλων φορέων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανεπιστημιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος σας καλωσορίζει στη σημερινή εκδήλωση θεατρική παράσταση του έργου «Η πυρώτησα γυναίκα» που έγραψε ο συμπατριώτης μας από τα Άγνατα στα Τσουμέρκα Χρήστος Τούμπρος και σκηνοθέτησε η Μαργαρίτα Μαραζοπούλου. Την εκδήλωση συνοδιανώμε μαζί με το Σύλλογο Υπηρωτών Καλλιθέας. Το έργο αναφέρεται στην υπηρώτησα γυναίκα, στο αιώνιο σύμβολο ζωής, στη γυναίκα της άντολης αγάπης, της ανιδιοτελούς προσφοράς και θυσίας, το θεμέλιο της οικογενειακής και κοινωνικής ζωής και εθνικής συνοχής. Αναφέρεται στην υπηρώτησα κόρη, στην υπηρώτησα αραβωνιαστικιά, στην υπηρώτησα σύζυγο, στην υπηρώτησα μάνα, στην υπηρώτησα γιαγιά, στην ακόμαχο της ζωής. Αναφέρεται στην υπηρώτησα της ξενιτιάς και της προσμονής, στην υπηρώτησα της φιλοξενίας και της αγάπης. Αναφέρεται στην υπηρώτησα του ζαλόγου και της πίμπδου, στην υπηρώτησα της αντίστασης, στην υπηρώτησα της προσοχής της αρνητικής και της θυσίας. Αναφέρεται επίσης στα ήθη και έθιμά μας, στην πολιτική στική μας κληρονομιά και παράδοση, την οποία θα πρέπει να διαφυλάξουμε, να διασώσουμε και να διαδώσουμε και να μεταλαντεύσουμε στη νέα γενιά, ούτως ώστε να είναι πάντα ζώσα και παρούσα. Ως πανηγυριωτικοί, στηρίζουμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Στηρίζουμε και συγχαίρουμε το συγγραφέα και τη σκηνοθέτησα, καλώς καθώς και όλους όσους βοήθησαν στο να στηθεί απόψε αυτή η παράσταση, η οποία είναι, δεν είναι απλώς καλή, αλλά είναι και διδακτική και αναφέρεται στα έθιμα και στα ήθη της Υπήρου και αναφέρεται και στη Λεβέντισσα Υπηρώτησσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστούμε που είστε όλοι απόψε εδώ. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται από τον Σύλλογο Υπηρωτών Ηλιούπολης που έχει αναλάβει τεράστιες πρωτοβουλίες παρουσιάζοντας πολλές θεατρικές παραστάσεις. Μπορώ να πω ότι πρωτοπορεί στο θέμα που λέγεται λαϊκό θέατρο. Και βέβαια με πρωτοβουλία του Πρόεδρου του Νίκου του Σπέκου που είναι εδώ ανεβαίνει αυτή η παράσταση σε συνεργασία με τον Σύλλογο Υπηρετών Καλλιθέας, η οποία υποτέχεται στην Καλλιθέα αυτή την πρωτοβουλία μας. Ευχαριστούμε και την Γεωργία Τικίσκου, η οποία αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια, και βέβαια τον Δήμο Καλλιθέας, ο οποίος μας παραχώρησε αυτό το χώρο. Καλή διασκέδαση. Και να ξέρετε ότι η Πανεπιστημιακή Ομοσπονδία στηρίζει τις θερμοποίησεις της παράδοσης οποιασδήποτε μορφής και έκφρασης.